Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestaspor.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Καλησπέρα σας, εδώ Ματιέστα Σπορ, σήμερα με το νεοκλεγέν μέλος της ΕΠΟ, κύριο Κουκτσίδη Δημοσθένη. Συγχαρητήρια, Δημοσθένη, για την επανεκλογή σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε εσένα και σε όλους τους τηλεθεατές, ακροατές που παρακολουθούν τα αθλητικά δρόμενα μέσα από την εκπομπή σου. Δημοσθένη, δύο λόγια καταρχήν για την επανεκλογή σου αυτή και για τους ψήφους που πήρες, αν σας αφήνουν ικανοποιημένο. Καταρχήν σε αυτές τις διαδικασίες των τριτοβάθμιων οργάνων, επειδή έχω συμμετάσχει και στην Κεντρική Ένωση Δήμων που εκλέχτηκα για δεύτερη φορά, όπως και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για δεύτερη φορά, αυτό που μετράει είναι η εκλογή. Ο αριθμός των ψήφων είναι το δεύτερο, έχει να κάνει με άλλες παραμέτρους, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μετράει είναι η εκλογή, γιατί πλέον είσαι σε ένα όργανο το οποίο έχει εμβέλεια πανελλαδική και εκπροσωπείς όλο το χώρο, όλη την Ελλάδα, και νομίζω αυτό είναι σημαντικό και σπουδαίο σαν αφορά την επόμενη μέρα για αυτά τα οποία σκέφτεσαι, για αυτά τα οποία έχεις διάθεση να προσφέρεις. Συνεπώς, όπως και να έχει, από τη στιγμή που εκλέγεις πρέπει να είσαι ικανοποιημένος. Έτσι. Δεν έχει σημασία το νούμερο, αλλά η εκλογή. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του Θοδωρή του Ζαγοράκη ως πρόεδρο της ΕΠΟ από εδώ και πέρα? Και βεβαίως να συμπληρώσω στο προηγούμενο, αφού μπω μετά στο ερώτημα, ότι όταν από μία μικρή ένωση, από τις μικρότερες στην Ελλάδα, εκλέγεσαι και συμμετέχεις για δεύτερη φορά, νομίζω είναι σημαντικό και έχει την αξία του. Και να συμπληρώσω, και δεν είναι και τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο να εκλέγεται ένας άνθρωπος σαν και σένα από μια μικρή, όπως είπες, ένωση. Θέλει και τύχη. Στα πάντα θέλει τύχη. Στα πάντα θέλει τύχη. Ζαγοράκης. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής που κατέκτησε το Euro το 2004. Ένας άνθρωπος που χαίρει εκτίμησης και μάλιστα πολυτιμότερος παίκτης στο Euro το 2004. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το ποδόσφαιρο και από την καλή και από την ανάποδη, ένας άνθρωπος που υπήρξε και διοικητικός παράγοντας. Η εκλογή του σηματοδοτεί, αν μη τι άλλο, ένα restart για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σηματοδοτεί, και δεν θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία δεν έχει αρμοδιότητα, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στην διαιτησία, τα οποία έχουν φύγει μέσα από την ΕΠΟ με τον ΑΒ τρόπο. Στο ΒΑΡ και σε όλα όσα έχουν γίνει την προηγούμενη περίοδο. Σηματοδοτεί όμως την ανάπτυξη, την ανάδειξη της εθνικής ομάδος, που είναι ο καθρέφτης, που είναι η βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα με αυτό, σηματοδοτεί το ενδιαφέρον που πρέπει να δείξουμε στον αριστεχνικό αθλητισμό. Γιατί κακά τα ψέματα, καλές ΙΠΑΕΣ, καλά τα σωματεία, αλλά είναι επιχειρήσεις. Φέρνουν ποδοσφαιριστές, δεν προσφέρουν στην εθνική ομάδα. Τα ταλέντα, οι παίκτες που θα στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες και οι παίκτες, γιατί υπάρχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο, βγαίνουν από τα αριστεχνικά πρωταθλήματα. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει να δώσουμε βαρύτητα είναι στο αριστεχνικό ποδόσφαιρο και στην ανάπτυξη του αριστεχνικού ποδοσφαίρου. Με τον κύριο Ζαγοράκη γνωριζόμαστε με τον Θοδωρή αρκετά χρόνια. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση και σε αυτό το διάστημα που συζητήσαμε, κυρίως μετά τις εκλογές, γιατί τότε είναι σε αυτές τις δύο μέρες που βρεθήκαμε από κοντά και είπαμε κάποια πράγματα, νομίζω ότι η δική του προτεραιότητα είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα, ανοίγει τις αγκάλες σε όλους. Οι εκλογές ήταν μέχρι εδώ. Οι αντιπαραθέσεις που είχαμε και με το Υφυπουργείο που είχαμε ζητήματα και με άλλα θέματα διαδικαστικά, σταματάνε εδώ. Την επομένη των εκλογών υπάρχει το ποδόσφαιρο. Και αυτό που είναι σημαντικό πέραν της εθνικής, το ανέφερε, είναι το τεχνικό ποδόσφαιρο. Εκεί θα δουλέψουμε, εκεί θέλω να δώσουμε την κατεύθυνση, και για μένα είναι ένα στοίχημα, γιατί προέρχομαι από την Ήπεθρο, προέρχομαι από μικρή ένωση, προέρχομαι από αυτό το χώρο που και ποδόσφαιρο αγωνίστηκα, κλήθηκα το 82 και στην Εθνική Παίδων. Είχα την χαρά να γνωρίσω το εθνικό ποδόσφαιρο και παικτικά, αλλά και παραγωγικά στον Πυρσό, μετέπειτα και μέσω της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, στο διάστημα
που ήμουν. Συνεπώς, νομίζω ότι όλοι μας που έχουμε ασχοληθεί με το επιστημονικό ποδόσφαιρο ξέρουμε και πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου περνά μέσα από εκεί. Περνά από τις ακαδημίες, περνά από τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και εκεί θα δώσουμε το στίχημα το μεγάλο. Από εκεί θα δημιουργηθεί μεγάλη εθνική. Νομίζω ότι εκεί τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο οφείλουμε και πρέπει να τον δώσουμε στον πρόεδρό μας. Γνωρίζει όσο κανείς άλλος αυτό το κομμάτι και πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Με τη συνδρομή όλων μας και να συμπληρώσω ότι δεν είναι ευθύνη του Θοδωρή το αν θα πάει καλά ή δεν θα πάει, γιατί μου το λένε σε διάφορες συνεντεύξεις ή ερωτήσεις που γίνονται. Είναι ευθύνη όλων μας. Οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε και να συνταχθούμε σε αυτό το οποίο είχε την αποδοχή. Το ότι πήρε 66 από τα 68, κάτι λέει. Νομίζω είναι σημαντικό. Για πρώτη φορά υπάρχει τέτοια αποδοχή. Οφείλουμε λοιπόν να επενδύσουμε πάνω σε αυτό και να τον στηρίξουμε. Δώσατε το στίγμα βάσει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Οι πνεύμονες του ποδοσφαίρου είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και δεν είναι και... Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έγινε και θέμα στην UEFA η εκλογή του κ. Δωρή Σαβουράκη σήμερα. Κάτι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι, παραλαμβάνω, μια εμβληματική προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο, πολυτιμότερος παίκτης του Euro 2004, αρχηγός της Εθνικής. Αυτό λέει πολλά. Από εκεί και μετά είναι ευρωβουλευτής σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα που συγκεντρώνονται στην προσωπικότητα του Δωρή Σαβουράκη να τα εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το προϊόν που νομίζω ταιριάζει στη φυσιογνωμία του τόπου μας, της χώρας μας και μπορούμε να το αναδείξουμε τον καλύτερο τρόπο. Δημοσθένη, ποια να αποδείξουμε ότι δεν ήταν τυχαία η αναλαμπή και του 2004 αλλά και μετέπειτα στο παγκόσμιο που επίσης είχαμε μια πολύ καλή θέση. Ναι, εντάξει, είπαμε, με γνώμονα και με βάση το 2004 να συνεχίσουμε και να πάμε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές που πολλοί λένε ότι μια φορά γίνονται τα θαύματα. Τέλος πάντων. Είναι οδηγός. Προσωπικά πιστεύω δεν γίνονται μια φορά τα θαύματα και άμα κάνουμε υπομονή θα τα δούμε μπροστά. Προλάβουμε να τα δούμε κι εμείς. Ποια προβλήματα, Δημοσθένη, ζητούν άμεση λύση. Δηλαδή, το αύριο. Ποια προβλήματα υπάρχουν άμεση να τα πιάσετε και να τα λύσετε. Η τοξικότητα και η εσωστρέφεια. Η τοξικότητα και η εσωστρέφεια. Οφείλουμε να μιλήσουμε με όλους και οφείλουν όλοι να μιλήσουν μαζί μας. Αυτό που έχει κάνει ο Θεοδωρής αυτό το διάστημα, τον κύκλο με όλες τις ομάδες, και δεν μιλάω μόνο για τους Big Four, και κακώς έχει καθιερωθεί, υπάρχουν όλες οι ομάδες, οι Big 14, όσοι εκφράζουν το Super League 1, υπάρχει Super League 2, υπάρχει Football League. Υπάρχει γάμα εθνική, υπάρχουν τα αριστεχνικά. Πρέπει να μιλήσουμε με όλους. Πρέπει να ανοίξουμε τις επαφές και τους ορίζοντες με όλους και να πείσουμε και να μας πιστέψουν να πάψει να υπάρχει αυτή η καχυποψία που υπάρχει από πίσω ότι κάποιος τους περιμένει στη γωνία να δημιουργήσει κάτι κακό και πλέον οι αγώνες, οι πρωταθλητές να βγαίνουν στα γήπεδα. Να σταματήσουν οι δικαστικές αίθουσες να αποφασίζουν ποιος και γιατί. Νομίζω εκεί είναι το στοίχημα, εκεί είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν χίλια δυο άλλα προβλήματα και οικονομικά και λειτουργικά και όλες τις συγκυρίες που υπάρχουν και το βλέπουμε παντού επαγγελματικά τι πρόβλημα υπάρχει. Στο ποδόσφαιρο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η τοξικότητα. Είναι αυτό το άσχημο κλίμα, αυτή η αμφισβήτηση, η ίντρικα που υπάρχει κυρίως μεταξύ των μεγάλων και περνάει και στους μικρότερους. Πρέπει να σταματήσει αυτό και πρέπει πλέον το ποδόσφαιρο να παίζεται εντός του γηπέδου και μόνο. Ναι, γιατί πολλοί λόγος προεκλογικά έγινε για τον Big Four, ποιος θέλει τον Big Four, ποιον δεν θέλει τον Big Four. Ήσασταν μετά το πιστικό ότι πρόεδρος για όλες τις ομάδες και όχι μόνο για, για τις... Και εκτελεστική επιτροπή για όλες τις ομάδες. Είναι αλήθεια ότι όταν μπαίνεις σε μια εκλογική διαδικασία, κάνεις κάποιες συμμαχίες, προχωράς με κάποιους ανθρώπους δίπλα κλπ. Αυτό ναι, συμβαίνει και γίνεται παντού σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Το ίδιο κάνουμε και στην Κεντρική Ένωση Δήμων, το ίδιο κάνουμε και στους Δήμους, στις περιφέρειες, στις νομαρχίες. Από εκεί και μετά όμως, όποιος βγαίνει δήμαρχος, όποιος βγαίνει νομάρχης, όποιος βγαίνει πρόεδρος, όποιος βγαίνει εκτελεστική διοικητικό συμβούλιο, είναι για όλους. Ό,τι γίνεται, γίνεται για όλους και δεν γίνεται μόνο για ορισμένους. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Και μεγάλο στοίχημα και πραγματικά αυτό που είπες, Δημοσθένη, ότι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι ναι, εδώ, είμαστε εδώ για
όλους, για όλες τις ομάδες και να σκύψουμε το κεφάλι να μπορέσουν. Γιατί περνάμε και μια δύσκολη εποχή. Να μιλήσουμε και πράγματα για το ποδόσφαιρο. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει χορηγηθεί ποτέ από την πολιτεία ούτε με ένα ευρώ και ούτε θέλει. Έχει τον τρόπο, έχει τις δυνατότητες, έχει τα προγράμματα μέσω της FIFA και της UEFA, έχει τους χορηγούς. Αν πάμε καλά σαν εθνική, να ανταπεξέλθει. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε, να διεκδικήσουμε και να φέρουμε πόρους από την πολιτεία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όπως παίρνουν από το στοίχημα. Και βέβαια υπάρχει μια πρόβλεψη, γιατί σε όλα τα στραβά που έχουν γίνει κατ' εμέ αυτό το διάστημα με τις πολλές τροπολογίες από τον κύριο Αυγενάκη, υπάρχει και ένα θετικό ότι ένα μέρος του στοιχήματος θα κατευθύνεται και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι κάτι που ζητούσαμε, κάτι που το θέλαμε. Εύχομαι στην πράξη και εν της πράγμαση να γίνει μια πραγματικότητα η οποία θα βοηθήσει την ανάπτυξη και όχι μόνο τη Super League 1 ή ένα κομμάτι τη Super League 2 και τη Football League. Είναι για όλους. Αυτό το κομμάτι πρέπει να πάει σε όλους. Ναι, θα είναι και μια ανάσα, η αλήθεια είναι. Εάν επενδύσουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και αν βγουν τα ταλέντα εδώ τα εγχώρια και το κόστος το λειτουργικό αυτών των μεγάλων ΠΑΕ, των μεγάλων σωματείων, θα είναι μικρότερο. Γιατί θα παίρνουν παίκτες από την εγχώρια αγορά και δεν θα αναζητούν και δεν θα πληρώνουν υπεραξία στα άλλα πρωταθλήματα. Νομίζω είναι σημαντικό για αυτό. Κακά τα ψέματα και θα είναι και μια ανάσα ειδήσεις για τα ερασιτεχνικά σωματεία μετά από αυτή την δοκιμασία που περνάμε όλοι με την πανδημία. Την δοκιμασία το γνωρίζουμε, ματώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι. Δυστυχώς. Οι ίδιοι είστε, γιατί είστε και παράγοντες, οι ίδιοι άνθρωποι και προσωπικά τα έχω ζήσει και οι φίλοι μου που είναι γύρω, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν την ψώρα, θέλετε, έχουν αυτό το πάθος και ματώνουν για αυτό το ποδόσφαιρο εις βάρος των οικογενειών τους. Εις βάρος του προσωπικού του χρόνου, εις βάρος της δουλειάς τους, γιατί αυτός είναι ο ερασιτέχνης παράγοντας. Είναι ο επαγγελματίας που έχει κι άλλο ωφέλη, ενδεχομένως προβάλλει την επιχείρησή του ή οτιδήποτε άλλο. Άρα εδώ πρέπει να βοηθήσουμε, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και σε χαιρετίζουν δύο συντοπίτες σου, ο Γιώργος ο Βλάχος, ο προπονητής της Καλλιράχης και ο Λουκάς Ζουνίκο. Που κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην Καλλιράχη μετά από πολλά χρόνια. Οφείλουμε να λέμε και τα καλά. Έχουν ανεβάσει τον πύχη. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι και σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας ξεχωρίζουν οργανωτικά και με άλλες κινήσεις και εύχομαι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Ξέρω ότι θέλουν βοήθεια και όπου χρειαστεί θα είμαστε κι εμείς δίπλα τους. Και ο Λουκάς ο Νίκο λέει θέλουμε πίσω τις Κυριακές μας, ο γνωστός Λουκάς. Ο Λουκάς και ό,τι θέλει θα το κάνουμε. Και επίσης λέει, γιατί θα πούμε και δύο-τρία πράγματα για το τοπικό ποδόσφαιρο των Γρεβενών, θα φτάσουμε και εκεί, θα τα πάρουμε τη σειρά. Έχουμε τα σενάρια της αναδιάρθρωσης, που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη συνέχεια. Θέλουμε και δύο την άποψή σου πάνω σε αυτά. Να ξεκινήσουμε από αυτά. Νομίζω ότι όλοι το είχαμε πει, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ότι η αναδιάθρωση που ο κ. Βασιλιάδης έκανε με τις επαγγελματικές κατηγορίες δεν μπορούσε να είναι βιώσιμη. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο βρέθηκε η ΕΡΤ, υποχρεώθηκε η ΕΡΤ να χρηματοδοτήσει από τα τηλεοπτικά. Πλην όμως ούτε αυτά τα χρήματα δόθηκαν όπως έπρεπε, ούτε μπορούσε να έχει βιωσιμότητα αυτό το εγχείρημα. Νομίζω δύο επαγγελματικές κατηγορίες και μια πιο μαζεμένη γάμα εθνική θα μπορέσει να λειτουργήσει, θα μπορέσει να βρει τους πόρους χρηματοδότησης, γιατί όταν είναι πάρα πολλά τα σωματεία και οι χορηγοί δυσκολεύονται. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που δεν έχουν τη δυνατότητα. Συνεπώς είναι σε σωστή κατεύθυνση η αναδιάρθρωση, την θέλαμε, αλλά τη ζητούσαμε τον Αύγουστο. Είναι λίγο οξύμορο, ενώ έχει ξεκινήσει η Super League 2, ενώ τώρα ξεκινάει η Football League, τώρα ξεκινάει η Γάμα Εθνική. Τετάρτη την επόμενη έχουμε την εμβόλυμη των αναβληθέντων που δεν έγιναν λόγω του COVID και την επόμενη Κυριακή αρχίζει το πρωτάθλημα, λόγω και των εκλογών που προέκυψαν και τα πήγαν όλα πίσω. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πιο αισιόδοξα τα πράγματα μετά από αυτή την αναδιάρθρωση, όπως θα διαμορφωθεί, αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, είμαστε σε εξέλιξη. Και αυτό είναι λίγο άσχημο. Πάμε δηλαδή για ένα μοντέλο Α1, όπως είχε γραφτεί, σε Α1, Α2 και Γ εθνική. Νομίζω είναι πιο ορθολογικό. Δεν σηκώνει η χώρα τόσα πολλά επαγγελματικά σωματεία και βεβαίως μπαίνουν πιο σοβαροί όροι. Δηλαδή, αυτός που θέλει να παίξει στην επαγγελματική κατηγορία θα πρέπει να έχει ένα σοβαρό μετοχικό κεφάλαιο,
υπάρχει η εξασφάλιση έτσι, για τους ποδοσφαιριστές, για τους επαγγελματίες. Ότι υπάρχει μια κάλυψη ασφαλιστική, οτιδήποτε άλλο, και όχι μετά από ένα διάστημα ή τα παρατάμε ή αρχίζουμε περίεργες διαδικασίες παιχνιδιών με περίεργα αποτελέσματα και όλα αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να μπούμε σε ένα κομμάτι που να ξεχωρίσει το επαγγελματικό και το ημι επαγγελματικό, γιατί κακά τα ψέματα η ΓΑΜΑ Εθνική όπως θα διαμορφωθεί θα είναι ένα σκαλοπάτι παρακάτω, αλλά πολύ κοντά στο επίπεδο που θα είναι και αυτή η δεύτερη κατηγορία επαγγελματικών. Θα είναι στο στυλ, θα είναι ημι επαγγελματικό, δηλαδή θα είναι δύο επαγγελματικές κατηγορίες. Και η αλήθεια και σήμερα είναι ότι πολλοί παίκτες της ΓΑΜΑ Εθνικής ζουν αποκλειστικά, είτε παράγω προπονητές, γυμναστές ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό λέγαμε ότι επιβάλλεται να ξεκινήσουν αυτά τα αποθλήματα και της Football League και της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν πετύχαμε για τα τοπικά, που φαίνεται ότι είναι δυσίωνο, όπως παρουσιάζεται μέχρι τώρα. Θα το δούμε βέβαια, γιατί η άποψή μου δεν αλλάζει. Είμαι υπέρ του να δώσουμε την ευκαιρία και στην τελευταία ομάδα που θέλει να αγωνιστεί. Αυτό όμως με βάση τα καταστατικά μας, ούτε η ελληνική ποδοσφαιρική μας που δεν μπορεί να τα αποφασίσει, μπορεί να προτείνει, να υποδείξει, αλλά τα κυρίαρχα όργανα είναι οι γενικές συνελεύσεις των κατατόπους ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων. Θα πρέπει να συγκληθούν οι γενικές συνελεύσεις και να αποφασίσουν τα ίδια τα σωματεία. Δεν μπορώ να αποφασίσω ως πρόεδρος, μέλος εκπληκτικής ή ως οτιδήποτε άλλο, αν θα παίξετε ή όχι. Αυτό νομίζω είναι δικό σας θέμα και εσείς θα το αποφασίσετε. Και αν έχουν διάθεση, έστω και λίγοι, να αγωνιστούν, ας βρούμε τον τρόπο να γίνει σαν γιορτή. Λέω κάποιες σκέψεις, δεν είναι δεδομένες, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να κλείσουμε όσο έχουμε τη δυνατότητα και όσο αντέχουμε τον διακόπτη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Γιατί ήδη έχουμε μία χρονιά λήψη, την προηγούμενη, έχουμε μία ολόκληρη από ό,τι φαίνεται που δεν θα τρέξει, είναι ένα πρόβλημα. Θα το δούμε, δεν είμαστε ειδικοί, υπάρχουν πολλά κρούσματα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο. Έχουμε πάνω από 200 κρούσματα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δεν ξέρω στα γρυπνά, δεν ενημερώθηκα. Έγινε πάρα πολλά τεστ βέβαια. Σήμερα έγινε 66.000 τεστ όλη την Ελλάδα, όταν γινόταν κοντά στα 20 με 25. Συνεπώς, ο αριθμός που αυξήθηκε είναι λογικό, γιατί έχουν γίνει περισσότερα τεστ. Υπήρχαν πάντα κρούσματα περισσότερα. Είναι δύσκολο, έτσι πως έχω βιώσει και εγώ αυτές τις μέρες, είναι δύσκολο να ξεκινήσω τα τοπικά και γιατί μιλάω είναι δύσκολο. Για να τηρηθεί το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που τηρείται και τώρα αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως τηρείται στη Σούπερ Λίγκ. Με τα rapid test και τα λοιπά. Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει, γιατί φαντάζει αρκετά πιθανή. Έχουμε κάνει και την πρότασή μας από την Ιατρική Επιτροπή, που είναι ο Αστέριος Αντωνίου πρόεδρος. Έχει γίνει μια τεκμηριωμένη πρόταση στα συναρμόδια Υπουργεία του Αθλητισμού, του Οικονομικών, του Εσωτερικών, έτσι ώστε να υπάρξει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που το είδα θετικά στο εσωτερικό, όταν κάναμε μια άτυπη επαφή, να επιτραπεί στους Δήμους και τις Περιφέρειες να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δράσεις. Υπάρχουν κονδύλια COVID και μπορούν, δεν είναι τεράστια τα ποσά σε σχέση με αυτά τα οποία επιχορηγούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, και όπως χρηματοδοτούν άλλες δραστηριότητες για τον COVID, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και τα τεχνικά και τα σωματεία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται ή αποτρέπεται, εσείς θα έλεγα, όπως το κάνουμε και σε άλλες επαγγελματικές τάξεις, σε υπαλλήλους κλπ. Θα μπορούσε το ίδιο, χωρίς μεγάλο κόστος, έχει υπολογιστεί αυτό το κόστος αυτή τη στιγμή, όταν λέγαμε για το πλήρες πρωτάθλημα που έμενε ήταν λιγότερο από 4 εκατομμύρια, τώρα φαντάζεται ότι είναι ακόμη λιγότερο για όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι όμως που πρέπει να το αποφασίσει η πολιτεία και να το κάνει, και νομίζω ότι επειδή υπάρχει διάθεση, είναι εφικτό και μπορεί να γίνει. Δημοσίευε, φαντάζει πάντως πολύ πιθανό να μην ξεκινήσουν τα τοπικά πρωταθλήματα. Κάτι άσχημο να μην ξεκινήσει. Σε περίπτωση είναι δύσκολο. Μιλάμε ακόμη για μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και είναι δύσκολο και να καταλαβαίνουμε όλοι. Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσουν τα τοπικά πρωταθλήματα. Και ειδικά στην περιφέρεια που έχουμε αγροτικές, κοινοτροφικές δουλειές και ειδικά αγροτικές που θα είναι από τον Ιούνιο και μετά σε ένταση, είναι δύσκολο. Πολλά παιδιά παράλληλα έχουν και γονείς, έχουν δραστηριότητες στα αγροτικά. Θα είναι δύσκολο να ακολουθήσουν τις ομάδες
Θα δούμε. Δεν λέω ότι είμαι αισιόδοξος, αλλά θα ήθελα να είμαστε οι τελευταίοι, σαν ηθήνοντες εισαγωγικά του ποδοσφαίρου, που θα βγάλουμε αυτή την πρίζα από το διακόπτη. Έτσι. Η μη έναρξη των τοπικών ποδοσφαίρων, των τοπικών πρωταθλημάτων, μήπως διευκολύνει και την αναδιάρθρωση, να γίνει πιο εύκολη η αναδιάρθρωση, γιατί οι ομάδες δεν θα ανεβούν, θα υποβιβαστούν ομάδες από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρητικά πρέπει να υποβιβαστούν. Δεν υποβιβαστούν. Άρα, μήπως διευκολύνει και την συρρήκνωση των ομίλων. Υπάρχουν και ομάδες οι οποίες έχουν επενδύσει, οι οποίες έχουν κάνει έξοδα, έχουν προετοιμαστεί για την άνοδο και την παραμονή και τους θεωρούμε το δικαίωμα. Όπως υπήρχε και για τη ΓΑΜΑ το ίδιο φαινόμενο, το ίδιο υπάρχει και στα τοπικά. Υπάρχουν κάποιες ομάδες, δεν είναι πολλές βέβαια, οι οποίες είχαν κάνει τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε και την παράταση της περίοδου των μεταγραφών πλέον, γιατί πολλοί παίκτες που είναι στα τοπικά, εφόσον δεν γίνουν, θα θελήσουν να πάνε στη ΓΑΜΑ. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Η ερώτηση μου θα έρθει αυτή, γιατί ακούστηκε για την παράταση των μεταγραφών. Νομοτελειακά θα οδηγηθούμε εκεί, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες λόγω της περίοδου. Θα πάμε δηλαδή σε μια παράταση, πιστεύεις θα πάμε σε μια παράταση, γιατί αύριο τη διώνει. Πιστεύω ότι θα γίνει κάποια πρόταση, τη Δευτέρα έχουμε την εκτελεστική, θα έρθει κάποια τέτοια πρόταση την επόμενη εβδομάδα, για να μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο, εφόσον ειδικά δεν γίνονται τα πρωταθλήματα. Γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες που ήταν στο τοπικό, γιατί πίστευαν ότι είναι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, τώρα που θα δουν ότι αλλάζουν τα πράγματα και θέλουν να παίξουν, ίσως ψάξουν κάπου αλλού και ίσως ενδιαφέρονται και ομάδες. Θα δούμε. Ανεπίσημα δημοσθένεια αύριο δεν κλείνει η μεταγραφική περίοδο, μπορεί να συνεχιστεί. Πιθανόν. Γιατί είχε γραφτεί για κάτι για 15 Απριλίου. Προσωπικά το βλέπω λογικό. Όταν υπήρχε όλη αυτή η αδρανής περίοδος, ότι πρέπει να δοθεί μια παράταση, όπως δόθηκε στα πάντα. Δεν είναι το μόνο που δεν τηρήθηκε ακριβώς το γράμμα του νόμου όπως το προέβλεπε. Για να είμαστε και ρεαλιστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε και αυτή την ευκαιρία. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα και άλλους συντοπίτες. Ο Ηλίας Ζολώτας. Είναι τιμή και καλό για τη Δυτική Μακεδονία που θα έχουμε τον πρόεδρο, κύριο Κουψίδη, στο διοικητικά της ΕΠΟ. Γνώστης και μαχητής του ερασιτεχνικού. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, λέει ο Ηλίας Ζολώτας. Ο Σάκης ο Κουκουτάρας. Όλα τα γρεβερά μας βλέπουν σήμερα. Και όλοι τους είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει επί σειρά ετών στο ποδόσφαιρο. Όχι μόνο. Γιάννη Στράντα από τον Βελβεντό. Τα συγχαρητήριά μας, λέει, στον κύριο Κουψίδη για την εκλογή του, καθώς και στο νέο ΔΣ και στον πρόεδρο. Εμείς είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία όσον αφορά την προετοιμασία των εθνικών ομάδων στο Δυτικό Κέντρο του Βελβεντού. Με τον κύριο Γιάννη Στράντα. Τον ευχαριστούμε. Και αφού είπαμε για τα τοπικά και για τις πιθανόν παράταση των μεταγραφών, τι γίνεται με την ΓΑΜΑ Εθνική? Οι ομάδες βρίσκονται σε μια τρικυμία. Θα ξεκινήσει 4 του μήνα, που τον βλέπω απίθανο, θα πάμε για 11 του μήνα. Τι ενημέρωση έχουμε, κύριε Κουψίδη? Την επόμενη Τετάρτη, όχι αύριο, θα γίνει η εμβόλυμη των αναβληθέν των αγώνων. Υπάρχουν αγώνες που δεν γίνανε λόγω COVID. Όπως και ο Κοζάνης. Θα γίνουν την Τετάρτη. Άρα, βγάζουμε είδηση τώρα. Βγάζουμε είδηση ότι ξεκινάμε. Δεν πάμε Σαββατοκύριακο. Την επόμενη Κυριακή ξεκινάει η κανονική αγωνιστική. Αν δεν είχαν παρευληθεί οι εκλογές της ΕΠΟ, θα είχαμε και αυτή την Κυριακή. Δηλαδή, έχουμε την Τετάρτη την πρώτη εμβόλυμη. Τα παιχνίδια που είχαν αναβληθεί, τα πρώτα. Ναι. Τα παιχνίδια τα οποία χρωστάμε. Και ξεκινάμε την Κυριακή από την Πέμπτη αγωνιστική, από την Πέμπτη που είχε σταματήσει. Από την κανονική στην αγωνιστική που είχε σταματήσει. Δεν ξέρω που είχε σταματήσει, τι είχαν γίνει. Ναι, στην Πέμπτη είχαν παίξει. Τέσσερις αγωνιστικές, πολλές ομάδες όπως ο Μακεδονικός Φούφα έπαιξαν μία αγωνιστική και έχουν 3-0. Και την Τετάρτη εμβόλυμα, είναι δεδομένο. Τετάρτη έχουμε εμβόλυμη δηλαδή. Έχει εμβόλυμη. Δεν βγαίνει αλλιώς, δεν μπορεί να βγει το πρόγραμμα. Βέβαια. Και θα πάμε αυτό που η προκήρυξη. Θα πάμε τέλος Ιουνίου να τελειώσουμε. Θα έχουν μέσα στην εβδομάδα και την προκήρυξη. Θεωρώ Δευτέρα θα συνεδριάσει η εκτελεστική. Δευτέρα θα γίνει η σύνθεση. Προφανώς άμεσα θα φέρει και η Επιτροπή των Διοργανώσεων μία εισήγηση που μέσα στην εβδομάδα θα την τρέξουμε.
έστω και διαπεριφορά, έστω και με τη διάσκεψη, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μέσα στη βδομάδα, δηλαδή, έχουμε και το, έχουμε και το αυτό το... το θέμα, σας είδαμε πάρα πολλές φορές, να δηλώνετε και την αντίθεσή σας και να μάχεστε για το Μητρό, αλλά και για την ενίσχυση των εργαστηριακών σωματείων. Δόθηκε η πρώτη δόση πριν δίμηνο, τα 9 εκατομμύρια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα και άλλες ομάδες έχουν κάνει μπήκα στο Μητρό, αλλά χρήματα ακόμα δεν έχουν δει τη δεύτερη δόση, τα 4 εκατομμύρια. Κάποια ενημέρωση, κάποιο... Υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Προσωπικά είχα αντίθεση και θα έχω αντίθεση. Όχι για το Μητρό αυτό κατά αυτό. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει Μητρό και συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει οργάνωση. Διαφωνώ με τις ασφικτικές προθεσμίες που έχουν τεθεί σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο που όλα έχουν παραταθεί. Από τα δάνεια, τα τραπεζικά, από τις υποχρεώσεις στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία παντού. Εδώ όμως είναι σφιχτά. Δίνουμε παράταση με το σταγονόμετρο. Θέτουμε κριτήρια του αν μια ομάδα θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή όχι. Τι σχέση έχει επιχορήγηση με το αν μια ομάδα θα ψηφίσει ή όχι. Δεν υφίσταται η ομάδα. Δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Δεν έχει ποδοσφαιριστές. Δεν κάνει αγώνες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Επίσης, ζητούν έναν όγκο δικαιολογητικών που δεν είναι εύκολο για όλα τα σωματεία να τα ετοιμάσουν. Άλλοι πρέπει να έχουν λογιστές. Μην ξεχνάμε ότι στα περισσότερα χωριά που υπάρχουν ομάδες, ασχολείται κάποιος αγρότης, ασχολείται ο φούρναρης, ο μπακάλης του χωριού, κάποιος συνταξιούχος που δεν έχει τη δυνατότητα να βρει το ιδρυτικό καταστατικό του Πυρσού Γραβενών που είναι το 28, της Κοζάνης που είναι το 28, θα πρέπει να πληρώσει κάποια χρήματα στο πρωτοδικείο για να αναγνωρίσει αυτό το καταστατικό, 500-700 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει κάποιο λογιστή. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο ελαστικά και βεβαίως να δώσει τη δυνατότητα στα πραγματικά αεραστεχνικά σωματεία να χρηματοδοτηθούν. Και όχι να πει, έχει κλείσει ότι να δώσουμε, δώσαμε, τώρα θα περιμένουμε από το στίχημα για να δώσουμε τα άλλα. Δηλαδή, επιχορηγήθηκαν γυμναστήρια και δεν είμαι δεν τα αποκλείω ούτε με ρατσιστής γιατί είναι γυμναστήρια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλά γυμναστήρια για να αποφύγουν φορολογικά κάποια πράγματα για να είναι βιώσιμα γίνανε αθλητικά σωματεία και βάλαν μέσα κάποια τμήματα. Αυτά λοιπόν τα γυμναστήρια που είναι επιχειρήσεις έχουν επιχορηγηθεί με 5 με 6 χιλιάδες ανάλογα τα τμήματα που έχουν και δεν έχουν πάρει τα πραγματικά αεραστεχνικά σωματεία στα οποία ματώνουν οι παράγοντες και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές από την τσέπη τους, βάζουν μετζίνες, πηγαίνουν, μετακινούν τα μάξια τους κλπ. Δεν λέω να μην πάρουν, να πάρουν και οι άλλοι. Αλλά δώστε σε αυτούς οι οποίοι είναι αεραστεχνικά σωματεία. Δεν θα υπάρχουν κάποια σωματεία την επόμενη χρονιά γιατί βλέπουν ότι κάποιους τους επιχορηγήσει και κάποιους άλλους δεν τους δίνει. Απογοητεύονται και δεν θα συμμετέχουν. Αυτά είναι που καταφέρνει ο νόμος Αυγενάκη, ο οποίος έχει δημιουργήσει αντιθέσεις, έχει δημιουργήσει αντιπαραθέσεις. Είναι σωστή η σύλληψη του να υπάρχει ένα Μητρό, το καταλαβαίνουμε. Αλλά μην βάζεις τέτοια κριτήρια που είναι απαγορευτικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θες να βοηθήσεις, δώσε μια προκαταβολή, δώσε 1.000 ευρώ σε όλους. Και πες τους, όποιοι ετοιμάσουν τα χαρτιά θα πάρουν 2.000 και 3.000. Όποιοι δεν τα ετοιμάσουν, δεν θα πάρουν τίποτα. Από εδώ και πέρα. Δεν έχει κακό. Και όσο μάλιστα η δική σας πρόταση, η δική σου πρόταση ήταν το, που έψαχνε για, για τα σωματεία σφραγίδες, δώσει και τη διοικησία. Τη διοικησία δεν θα την πάρουν. Τα φύλλα αγώνων. Θα υπάρχουν και 10 ομάδες μαϊμού, όπως λέει, σφραγίδες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ καταστρέφεις, οι μισές ομάδες δεν έχουν δηλωθεί. Εμείς είχαμε 2.600 ομάδες καταγεγραμμένες στην ΕΠΟ. Ενεργές. Μιλάω για αυτές που είναι με φύλλα αγώνων. Δεν μιλάω για ομάδες που έχουν σταματήσει. Με φύλλα αγώνα, βέβαια. Με φύλλα αγώνα θα δοθούν. Έτσι ακριβώς. Δεν για μπορεί, λοιπόν. Βρες έναν τρόπο. Βοήθησε. Βοήθησε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Όταν θες, λες να ενισχύσει το αριστεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει κάποιο να έρθει να φίλησε το χέρι σου, να το πω απλά,
για να δώσει τα διαπιστευτήρια στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή στον Υπουργό για να χρηματοδοτηθεί. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Μεθαύριο θα αλλάξει. Θα έρθει άλλο Υπουργό και θα τα αλλάξει. Θα πρέπει να είσαι κοντά στον κόσμο, κοντά στις μικρές ομάδες, κοντά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για να είσαι αγαπητός, για να υπάρχει. Δεν μπορώ να τα καταλάβω τα υπόλοιπα. Για ποιο λόγο γίνονται πραγματικά. Και αυτό που ανέφερε στην αρχή, ότι δεν είναι δυνατόν τα σωματεία που θα είναι στο Μητρό θα ψηφίσουν και στις εκλογές. Δηλαδή, μιλάμε μέχρι πριν λίγο καιρό, τα σωματεία στην Κοζάνη ήταν 14 ή 15 γραμμένα. Αυτές τις παρατηρήσεις και της ΕΠΟ, της UEFA και της FIFA που έχουν θεί προς την πολιτεία και προς την ΕΠΟ. Ότι δεν έχει καμία σχέση το Μητρό με τις ομάδες που πρέπει να ψηφίσουν. Δεν έχει καμία σχέση με τα καταστατικά. Και όμως εδώ λέει η Γενική Γραμματεία θέλω να τα ελέγξω. Και ποιος είναι που δεν θα τα ελέγξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι αναξιόπιστοι και εσύ είσαι ο αξιόπιστος. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και με ποιο σκεπτικό γίνεται. Έχει συρρυκνώσει τα σωματεία. Δηλαδή τα ποδοσφαιρικά σωματεία στην Ελλάδα είναι λιγότερα από 1000. Είναι λιγότερα από 1000. Μόνο η ΕΠΣ Μακεδονίας και οι ενώσεις των Αθηνών έχουν περίπου 700-800 σωματεία. Και εσύ στο Μητρό δεν έχει πιάσει 1000. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν θέλει πολύ να πιάσει. Είναι ο φαϊνότερο. Εκτός αν έχει σκοπό να τα αποκλείσει. Δηλαδή η Κοζάνη έχει 14 σωματεία. Μην τρελαθούμε. Η Μαγνησία, η ΕΠΣ Θεσσαλίας τώρα θα κάνει εκλογές με το 1 τρίτο των σωματείων που θα κάνει εκλογές ηλεκτρονικά με τους ΖΕΦ στις 31. Τι γίνονται αυτά. Είναι τραβηγμένα αυτά τα πράγματα. Ωραία. Να αλλάξουμε λίγο την κουβέντα μας. Ρωτάνε εδώ πέρα ακροατές, έχετε μιλήσει καθόλου, όχι βέβαια τώρα, θα έχει τελικά λέει, κόσμο το κύπελο έστω και λίγο. Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Θεωρώ άστοχο και ένα από τα στοιχήματα τα οποία δεν μπόρεσε να η προηγούμενη διοίκηση, στην οποία συμμετείχα για ένα χρονικό διάστημα κοντά στα 2 χρόνια, δεν μπόρεσε να το πετύχει. Ξεκίνησε από τον τελικό του Βόλου, του Παθεσσαλικού, το κακό, με την προσωρινή διοικούσα τότε που υπήρχε, με τα μεγάλα επεισόδια και δυστυχώς αυτό οδήγησε τις επόμενες χρονιές ουσιαστικά τελικού κυκλισμένου δοθυρών. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω τις συνθήκες που θα επικρατούν. Μακάρι να είναι καλές ενώ από άποψη COVID και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει γιορτή. Και ο καλύτερος να κερδίζει. Ούτε να ψάχνουμε πότε θα αλλάξουμε τις ημερομηνίες, πότε θα πάμε τον τελικό, ποιος θα είναι διαιτητής. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Εκεί υπάρχει, αυτή είναι η τοξικότητα και αυτή είναι η σωστρέφεια. Αυτό είναι το στοίχημά μας και αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Το πείραμα της Ολλανδίας πώς το είδες με τα rapid test των φιλάθλων και των 5.000 ατόμων στο γήπεδο. Όλα δεκτά. Ό,τι γίνεται είναι θετικό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται να μαζεύονται σε μία αίθουσα σχολείου, σε ένα σχολείο και καλώς μαζεύονται, μαθητές είναι, 200-300 παιδιά. Με τους κανόνες που πρέπει να έχουν σε ένα κλειστό χώρο και σε ένα γήπεδο, σε ένα ανοιχτό χώρο, δεν μπορούν να μαζευτούν ακαδημίες. Δεν μπορούν να πάνε 100 φύλαθλοι. Σε απόσταση 10 καθισμάτων ο ένας από τον άλλον και 20. Δεν μπορώ αυτό να το αντιληφθώ. Χωρίς να είμαι ειδικό, χωρίς να είμαι λοιμοξιολόγος. Οι ίδιοι λένε ότι θες μια απόσταση 1,5 μέτρο. Εδώ μιλάμε για 5 και για 6. Μιλάμε για τεράστιες αποστάσεις. Μιλάμε επίσης. Αυτό που λέγαμε γιατί δεν ξεκινάει, γιατί δεν το ζητάει ο Υφυπουργός. Γιατί εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα και το είπαν και οι λοιμοξιολόγοι. Γιατί να μην γίνονται τα πρωταθλήματα όταν στον αθλητισμό, ειδικά στους ανοιχτούς χώρους, έχουμε μια μεταδοτικότητα 0,04%. Τι περιμένουμε. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σαρδελοποιημένοι όσοι πάνε μέσα. Στα αεροπλάνα δεν υπάρχει κενό κάθισμα. Δηλαδή, μεταδίδεται στον ανοιχτό χώρο. Η έξαρση των κρουσμάτων βγήκε τώρα ότι έγινε από κλειστούς χώρους που υπήρχαν στις απόκριες, από ενδοοικογενειακές συγκεντρώσεις. Έτσι. Λογικό είναι. Και ο πολλής περιορισμός οδηγεί τον κόσμο στην αντίσταση. Σε εισαγωγικά. Και αυτό που είπες. Υπάρχει κόπωση και υπάρχει αντίδραση.
αρκετοί φιλάθλοι αυτό λένε, οι γονείς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι στο σχολείο θα πάνε τα παιδιά, αλλά δεν μπορούν να πάνε στις ακαδημίες, σε ανοιχτούς χώρους. Στα σχολεία δηλαδή δεν παίζουν. Κάτι φαίνεται θα ανοίξουν τα αναπτυξιακά και οι ακαδημίες, εκεί οδηγούμαστε. Πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες. Αλλά αργούμε. Δηλαδή κλείσαμε στα 500 στα 700 κρούσματα, ξεκινάμε τώρα να ανοίξουμε στα 4.340 που είναι σήμερα. Συζητήθηκε χθες συγκεκριμένα, σήμερα μάλλον, το πρωί, πέρσι, το ίδιο διάστημα περίπου, με 22 κρούσματα μπήκαμε σε αυστηρό lockdown. 22 κρούσματα περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Και σήμερα έχουμε 200 και θα τα ανοίξουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν κάνουμε καλά, μάλλον να το πω. Έτσι. Για να δούμε. Και πρέπει να τους ακούμε. Αυτό το δέχομαι και το καταλαβαίνω. Αλλά να υπάρχει μια λογική. Ούτε μπορώ να καταλάβω την αστοχία του Υπουργείου Αθλητισμού να μην έχει προτείνει στους δημοξιολόγους να πρέπει να ανοίξουν τα γήπεδα τα ανοιχτά. Ούτε να μπαίνουμε στο ίδιο κομμάτι, και δεν αφισβητώ όλα τα υπόλοιπα αθλήματα που γίνονται σε κλειστούς χώρους. Αλλά αυτά που γίνονται σε ανοιχτούς χώρους, στατιστικά νομίζω, και το καταλαβαίνουμε και όλοι με τον κοινό νου, ότι έχουν λιγότερη μεταδοτικότητα από αυτά που είναι στους κλειστούς χώρους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θέλει κάποια ιδιαίτερη επιστημονική γνώση. Πριν πάω στη χθεσινή συζήτηση, να σας πούμε λίγο στην ερώτηση που έκανε και ο Λουκάς, ο Νίκο. Τι γίνεται με το τοπικό ποδόσφαιρο των Γρεβενών? Το τοπικό ποδόσφαιρο των Γρεβενών, όπως και πολλά τοπικά σε μικρές ενώσεις, έχουν προβλήματα λόγω της κρίσης, της παρατεταμένης οικονομικής που υπήρχε, αλλά και λόγω του COVID. Εμείς σε αυτό το διάστημα φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε χορηγίες από τους Δήμους και από τις περιφέρειες. Τα σωματεία των Γερμανών μέσω της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου που έχει βγει η χρηματοδότηση θα καλύψουν τις διαιτησίες του τοπικού. Έχουν εξασφαλισμένες διαιτησίες του τοπικού και από εκεί και πέρα ό,τι περισσότερο γίνεται και μπορούμε θα γίνει. Τώρα, όταν υπάρχουν αυτά τα σφιχτικά πλαίσια του Μητρώου, όταν υπάρχει αυτό το κυνηγητό από την πολιτεία αντί να δώσει κίνητρα, είναι λογικό ότι θα μειώνονται τα σωματεία. Γιατί δεν έχουν πόρους. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι απομακρυσμένοι οικισμοί περίμεναν μαζί με τον πολιτιστικό να κάνουν μια ετήσια εκδήλωση, ένα πανηγύρι που κάνουν, να βγάλουν κάποια έσοδα. Να βγουν σε εμάς τουλάχιστον με τα ρουγκατσάρια που κάναν τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά, είχαν κάποια έσοδα. Και με αυτά βγάζαν τη χρονιά του. Τώρα αυτά τα έσοδα πλέον δεν υπάρχουν. Είναι λογικό, βλέποντας ότι κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν πιο οργανωμένες να παίρνουν μια χρηματοδότηση από την πολιτεία και αυτοί να μην παίρνουν που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, να υπάρχει μια κόπωση και μια απογοήτευση στους παράγοντες που ματώνουν από την τσέπη τους, την κυριολεξία. Δεν έχουν κάποιους πόρους άλλους. Δεν υπάρχουν χορηγοί, γιατί οι χορηγοί κυρίως ήταν τα καφέ, η εστίαση, κάποια εμπορικά. Δεν δουλεύει κανένα από αυτά. Δεν ήταν. Χωρίς δεν ήταν υπόσχεση πάλι, αυτή είναι πραγματικότητα. Άρα έχουν μειωθεί από παντού τα έσοδα. Εμείς αυτό το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συνδράμουμε αθλητικό υλικό σε όλους και θα το κάνουμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα βρίσκουμε τους πόρους. Και το άλλο είναι μέσω των δημοσίων σχέσεων, θέλετε, μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης, θα φροντίσουμε να εξασφαλίζουμε τις διαιτησίες. Γιατί και οι Δήμοι και οι περιφέρειες θέλουν να συνδράμουν σε αυτό το αεραστεχνικό αθλητισμό. Νομίζω δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Παροτρύνουμε συνέχεια, φτιάχνουμε μία, φεύγουν δύο. Πρέπει να υπάρξουν οι συνθήκες. Και οι συνθήκες είναι αυτές που ανέφερα πριν. Υπάρχει και ένα σωστό στο νομοσχέδιο. Ένα κομμάτι του στοιχήματος πρέπει να πάει στα αεραστεχνικά σωματεία. Και βεβαίως όχι με τη δαμόκλειο σπάθη του Μητρώου. Το Μητρώο θα τους δώσουμε το περιθώριο. Θα τους δώσουμε πρώτα κάποια χρήματα να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν πάω στο λογιστή και του πω πήγαινε κάνε, θα σου πει εντάξει να κάνω μία, να κάνω δύο. Πρέπει να πληρωθώ. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν θα την πληρωθεί. Θα σου πει μια προκαταβολή. Κάποια στιγμή με την περιφέρεια τους πείσαμε να βάλουν κάποια άτομα, πληροφορικάριους, νομικούς που έχουν να βοηθήσουν τις ομάδες και τα δικαιολογητικά του Μητρώου. Δεν είναι όλα όμως τόσο απλά, ούτε μπορεί να γίνουν παντού. Και μιλάω για ενώσεις μεγάλες, όπως η ΕΠΣ Αθηνών, που αυτή τη στιγμή, άμα έκανε εκλογές,
θα είχε στο Μητρό 40, ο Μάντισον έχει εγγεγραμμένες 120. Το 1 τρίτο. Και μιλάμε για αστική ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων. Αστική ένωση που δεν έχει τα προβλήματα και τις παθογένειες περιφέρειας. Μιλάμε για ιστορικά σωματεία, όπως ο Φωστήρας, όπως ο Αθηναϊκός, όπως προοδευτικοί που δεν μπήκαν στο Μητρό. Δεν είναι ομάδες, δεν είναι υπαρκτές ομάδες, είναι ομάδες φραγίδες. Ή εμείς δεν έχουμε σχέση με το ποδόσφαιρο, ή ο κ. Σαββιανάκης δεν ξέρει που βρίσκεται το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι ιστορικά σωματεία. Υπάρχουν ζητήματα και προβλήματα. Αυτό έλεγα από την αρχή, ότι πρέπει να είναι πιο χαλαρό και να δώσει τη δυνατότητα στα σωματεία να μπορούν να εγγραφούν στο Μητρό. Υπάρχει ζήτημα. Αν δεν το βλέπετε, και δεν είναι παντού. Αναφέρω κάποια παραδείγματα και είναι πλήρες. Υπάρχουν ενώσεις που έχουν 40 σωματεία και δεν είναι ούτε 12. Σε μία περίπτωση ήταν δεκαμελής η ένωση, δηλαδή σημαίνει ότι είναι πάνω από 40 σωματεία. Έχει 9 ομάδες, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει συμβούλιο. Πρέπει να είναι δεκαμελές συμβούλιο. Η Ευσκοζάνη είναι δεκαμελές. Δεν υπάρχει συμβούλιο. Εδώ μπορεί να γίνει συμβούλιο. 14 είναι ομάδες. Μπορεί να γίνει συμβούλιο. Όχι, περίμενε λίγο όμως. Υπάρχουν δύο συνδυασμοί. Εκεί δεν μπορεί να γίνει καν συμβούλιο. Εδώ μιλάμε τώρα. Δεν μπορούν να μαζευτούν συνολικά. Δεν μπορούν να κάνουν συνδυασμό 5 από τον άλλον 3, από τον άλλον 2 κλπ. Εκεί δεν μπορούν να μαζευτούν ένα κάτω. Αυτά είναι τα οξύμορα και οι παθογένειες του νόμου Αβγενάκη με το Μητρό. Ωραία. Παρακολουθήσαμε χθες τη συζήτηση στην δίκη και κάποια στιγμή προς το τέλος, ίσως κάποια πράγματα που ήθελες να πεις, είτε δεν σε άφησαν, είτε κάτι, σε είδαμε τις ανασχέτησεις. Κάτι είπες. Για ένα λόγο. Καταρχήν, επί ένα τέταρτο, ζητούσα επίμονα να πάρω το λόγο. Για κάποιο λόγο, τεχνικός, το Open μου λέει, όταν έβγαλε ένα βίντεο για τον Ζαγοράκη, το τι λέει η FIFA, τι είπαν για την εκλογή, μας λέει, θα αποσυνδεθείτε, θα σας αποσυνδέσω από το Skype και θα είναι ανησυχείς, θα σας συνδέσουμε. Δεν συνδέθηκα ποτέ. Παρότι άκουγα, δεν με βγάζαν, άκουγα κάποια πράγματα, ήθελα να παρέμβω στη συζήτηση όσον αφορά για την Επιτροπή για τον Τουρμισά, η οποία να παράγει στρεβλά από κάποιους ανθρώπους. Καταρχήν, δεν έχει καμία εμπλοκή η ΕΠΟ με την έννοια ότι κανένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν έχει εμπλακεί πουθενά στη διαδικασία. Σε κάθε. Έγινε μια επιτροπή για να αποδώσει τις όποιες ευθύνες. Υπάρχει μια φιλοσοφία μέσα στις υπηρεσίες της ΕΠΟ να βοηθάνε όλα τα σωματεία. Και τα μεγάλα, που κυρίως έχουν αυτά τα προβλήματα με τα δελτία, με τις προσφυγές και όλα αυτά, όπως ήταν με το Σουβάρι, και τα μικρότερα. Όπως και στην Ένωση, άμα έρθει μια ομάδα και έχει 20 δελτία και δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει τα 20 δελτία, έχει τα 5. Δεν θα του βγάλουμε τα δελτία. Αυτό τι πάει να πει, ότι. Τον διευκολύνουμε. Τι πάει να πει, ότι κάνουν παράβαση. Αυτό είναι το σωστό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι συστήθηκε μια επιτροπή στην οποία συμμετείχα και βεβαίως έχω ασχοληθεί από την αρχή μέχρι το τέλος και έχω άποψη του τι έγινε και πώς έγινε. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ένα πρόστιμο που πρωτόδικα επιβλήθηκε 500.000 δολαρίων, το οποίο ουσιαστικά αφορά τον Άρη, άσχετα αν επιβλήθηκε στην ΕΠΟ, γιατί διευκόλυνε τον Άρη στην υπόθεση του Τουρμισέ που δεν είχε δικαίωμα να βγάλει το δελτίο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια προσφυγή στο ΚΑΣ, δηλαδή στο εφετείο, το αντίστοιχο εφετείο. Αν λοιπόν πριν το ΚΑΣ εμείς αποδώσουμε ευθύνη στον Κουπτσίρ, στον Γιώργο τον Κατσίκα και πάει λέγοντας και πας στο εφετείο, τι θα πούνε, εσύ ήδη έχεις αποδώσει ευθύνες, άρα κάτι δεν έκανε σωστά, πάρε το πρόστιμο. Κατά 95% θα φύγει το πρόστιμο, θα παληθεί το πρόστιμο, γιατί δεν υφίσταται ο δόλος από την πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ότι έγινε κάτι παραπαλληλτικό. Ούτε υπήρξε και ζημία. Ούτε ακούστηκαν, κάποιος έλεγε ποινικά, δεν υπήρξε καμία ζημία. Είναι μια διαδικασία που θεώρησε η UEFA και η FIFA με τους κανόνες που έχει κλπ. Με τα συστήματα του TIMEX κλπ. Που έχουν για τις μεταγραφές, ότι κάτι δεν έγινε σωστά και ότι πρέπει να επιβληθεί ένα πρόστιμο. Το οποίο θα εκπέσει. Εμείς θα πάμε μόνοι μας τιμωρώντας το όποιο στέλεχος, που επαναλαμβάνω δεν είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής σε καμία περίπτωση, θα το τιμωρήσουμε αυτό το στέλεχος που δεν είναι και υπάλληλος, να το πω,
που είναι το όποιο διοικητικό στέλεχος θα το τιμωρήσουμε μόνο και μόνο για να βάλουμε μία ποινή έστω στέρηση ενός μήνα και να μας επιβληθεί το πρόστιμο των 500.000 ευρώ, γιατί εμείς έχουμε εμπάθεια μαζί του? Γιατί αυτό προέκυψε χθες από κάποιο μέλος. Και δεν με αφήνανε να τοποθετηθώ. Δηλαδή ένιωθα ότι με φημώνουν για να μην μιλήσω. Γιατί όταν πρωτοτέθηκε, το έθεσα και έβγαινε κάποιος δημοσιογράφος. Και ο συγκεκριμένος παράγοντας, ο οποίος δεν συμμετέχει τώρα και ο οποίος έχει τα ζητήματα και τα θέματα και δεν τον έψαξε κανένας, ότι στήχιζε ο ίδιος στην Ομοσπονδία ή όποιοι άλλοι είχε εκεί μέσα, και δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, αλλά δεν μπορεί να επιζητείς την τιμωρία της ΕΠΟ. Γιατί αυτό επιζητείς? Να φάει ένα πρόστιμο η ΕΠΟ, να δεχτεί ένα πρόστιμο η ΕΠΟ. Για ποιο λόγο? Όταν μπορείς να το αποφύγεις, όταν αυτό είναι σε μια διαδικασία. Εκεί με έπνιγε το δίκιο και έλεγα ανοίξτε μου, δώστε μου το να μιλήσω. Και δεν ξέρω τι βγήκε. Κάποια στιγμή μπορεί να βγει και ένα ακόμα. Δεν μου δίνανε το λόγο για να πω ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα. Επί 15 λεπτά ανέλυε ο καθένας τις θεωρίες του, ο κάθε ειδικός έλεγε το Α και το Β. Χωρίς να ακουστείς αυτά, ναι, ο Άνισε. Χωρίς να μπορεί να λέει, όταν την πρώτη φορά άνοιξε το θέμα και τοποθετήθηκε, τα μάζεψε. Και όταν στο τέλος του είπα και του Βακάλη, υπάρχει μέλος εκτέλεσης, υπάρχει, όχι. Εάν δεν υπάρχει, να το λες ευθαρσός. Δεν μπορεί να αφήνει υπονοούμενο. Υπάρχει ευθύνη ή δόλος, να το λες ευθαρσός. Και αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνετε σε όποιο δικαστήριο, αν πας εσύ ο ίδιος και τιμωρήσεις τον υπάλληλό σου, το παιδί σου, τον οποιοδήποτε, το δικαστήριο δεν θα τον τιμωρήσει. Και μιλάμε για ένα πρόστιμο σε εισαγωγικά το οποίο είναι διοικητικό, μια διοικητική πράξη. Δεν υπάρχει υπεξαίρεση, δεν υπάρχει ζημία, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή θεωρούν ότι έγινε, αντί να τρέξει στον δρόμο με 100, έτρεξε με 120, παράδειγμα λέω. Δεν υπάρχει ο δόλος ή δεν πήρε κάποιος χρήματα και τα πήγε πουθενά. Δηλαδή προς Θεού, ο ρόλος των στελεχών της Ομοσπονδίας είναι να προκαλέσουν ζημία στην Ομοσπονδία. Αυτό με έβγαλε εκτός αυτού και δεν μου δίνει το ρόλο. Δηλαδή ήταν γιωμένο το σύστημα, θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε σκεμμένα, θέλω να πιστεύω ότι ήταν τυχαίο ότι εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι επικίδη την απουσία σε εισαγωγικά, βέβαια, εντάξει, μου δώσουν... Όχι, αυτά που είπα τα είπανε, χωρίς αντίρρηγο. Ακουστεί η πραγματικότητα. Τουλάχιστον να μην πει άλλο, θα συμβάσει και αυτό. Παρ' όλα αυτά, έχω δει σήμερα δημοσιεύματα να παράγουν άλλα πράγματα και επιφυλάσσουμε για τη συνέχεια. Εάν αυτά συνεχίσουν, θα δημιουργήσω. Επιφυλάσσουμε σε ένα από τα επόμενα της εκτελεστικής, έχω μάθει αυτά που λέω να τα εννοώ, να ζητήσω το τι έχει στοιχήσει ο κάθε παράγοντας εκτελεστικής επιτροπής. Και θέλω να δω αυτούς τους κυρίους που είναι λαλίστατοι, πόσο θα μπορούν να σταθούν και να κοιτάνε στα μάτια όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και να δούμε πώς θα πείθουν για το δίκιο που έχουν ή δεν έχουν. Ωραία. Ακούστηκε εδώ. Ακούστηκε για το θέμα του Ντουρμισάκη. Αν θέλετε και την άποψή μου, καλώς πράξανε τα όποια στελέχη έχουν εμπλακεί και βοήθησαν μία ομάδα, το ίδιο πρόβλημα και το Ασπρόπεδο, το είχαν κι άλλοι, με κάποιους ποδοσφαιριστές που πέρασαν σε διάφορες εποχές και έρχονται εκ των υστέρων και διεκδικούν από ομάδες που δεν υφίστανται, που έχουν αλλάξει φυσιογνωμία κλπ. Υπάρχουν ζητήματα. Εμείς είμαστε για να βοηθάμε τα σωματεία και όχι για να τα δημιουργούμε προβλήματα, ότι είμαστε τιμωροί. Νομίζω ότι η διάθεση και η πρόθεση ήταν σωστή. Και νομίζω ότι αυτή την πρακτική την ακολουθούν όλες οι ομοσπονδίες σε όλα τα αθλήματα. Όποια ομάδα μπορείς να την βοηθήσεις, δεν είσαι και να τιμωρήσεις κανένα. Είτε είναι μεγάλο σωματείο, είτε είναι μικρό σωματείο. Τώρα, από πού κάποιοι ορμόμενοι, επειδή έχω εγώ προσωπικά με τον Γιώργο ή ο Γιώργος με μένα, προσπαθούν να τα βγάλουν πάνω στις ζητήματα της ομοσπονδίας, νομίζω ότι είναι άκερα και εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά προσωπικά από μένα θα ακούν μόνο την πραγματικότητα, είτε τους αρέσει είτε όχι. Και καλά θα κάνεις. Και κλείνοντας, θέλω ένα μήνυμα δικό σου για το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι αυτό που είπαμε για τους στόχους. Μια γερή εθνική ομάδα που θα είναι το πρότυπο, ο καθρέφτης και η βιτρίνα μας, το πρότυπο για τα παιδιά των ακαδημιών, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, να βλέπουν την εθνική ομάδα, τους αστέρες αυτούς που θα λάμπουν στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Κάτι αντίστοιχο με το 2004, δεν ξέρουμε ποιο μοντέλο. Αυτό είναι το μήνυμα, η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Εκεί θα δώσουμε τη βάση και θα πάμε όλοι σαν οικογένεια. Αυτό είναι το μότο
και του Θεοδωρή του Ζαγοράτη. Αυτό είναι και το μότο το δικό μας. Και επίσης να δηλώσω ότι ό,τι και αν λένε, ό,τι και αν ακούγεται, θα είμαι από αυτούς οι οποίοι θα στηρίξουν, θα πάρουν το μερίδιο της ευθύνης. Δεν πρόκειται να αποποιηθώ καμία ευθύνη. Δεν θα φταίει ο Ζαγοράτης για ό,τι κακό θα γίνει. Και θα είμαστε όλοι μαζί σε ό,τι καλό θα γίνει. Μαζί θα κάνουμε τα καλά. Μαζί θα έχουμε και τις ευθύνες σε όποια στραβά ή όποιες αστοχίες έχουν γίνει. Οφείλουμε και πρέπει να στηρίξουμε έναν άνθρωπο που χαίρει εκτίμηση από το ποδόσφαιρο και να μην περιμένουμε να του φορτώσουμε όλο αυτό το βάρος. Αυτό θα είναι που θα μας τραβήξει μπροστά. Έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι ένα πραγματικά δυνατό μήνυμα. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη, πολύ για όσα μας είπες και όσα μας ενημέρωσες. Και εγώ θα κλείσω με το Τετάρτη. Γιατί η πρώτη συνέντευξη ποδοσφαιρική ήταν στο στούντιο με τον Λουκάκη με σένα. Ναι. Όταν είχα, πριν εκλεγώ ακόμα. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Και μάλιστα να σε ετοιμαστούν οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής την επόμενη Τετάρτη για την εμπόλεμη αγωνιστική. Αυτό ήταν και το μήνυμα. Φουλάρω τις μηχανές. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Να είσαι καλά, δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σου. Και τράβα μπροστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr.